Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 95,1. Πάμε να μείνουμε στο θέμα. Όπως σας είπα, έχουμε καλεσμένο εκλεκτό και χαίρομαι πάρα πολύ που το συναντάω ραδιοφωνικά και πάλι μετά από αρκετό καιρό, κύριε Μανολής. Και είναι δική μου ευθύνη. Μιλάμε για τον πρόεδρο, του Συλλόγου Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας. Κύριε Μανολής, καλό απόγευμα, μας ακούτε? Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας. Παρακολουθείτε και εσείς με ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις, κύριε Μανολίτση. Καταλαβαίνω ότι μονοπονούν το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν υπάρχει χώρα, δεν θα μπορούμε να μιλάμε και για όλα αυτά όσα συζητήσαμε, μάλλον και τη Δευτέρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι παρακολούσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον τη δική σας τοποθέτηση. Σας είχε καλέσει η Επιτροπή Τουρισμού, κύριε Μανολίτση, ή μόνο σας με την ιδιότητά σας απευθυνθήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Όχι, στην πρόσκληση που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο. Στους αποδέκτες ήταν και ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας. Κληθήκαμε λοιπόν επισήμως κανονικά. Μάλιστα. Και όχι αυτοπροσκληθήκαμε στο Συμβούλιο αυτό. Θέλω λίγο να ξεκινήσω. Θέλω να παίξω 53 δεύτερα από μια τοποθέτησή σας, κύριε Μανολίτση, στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκφράσετε κάποιους προβληματισμούς. Δεν ξέρω αν θα ακούτε και εσείς αυτή τη στιγμή από το τηλέφωνο. Ελπίζω να περνάει ο ήχος. Διαφορετικά θα σας το θυμίσω. Είναι 53 δεύτερα. Νομίζω ότι καλύτερα, όπως το θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα μπορούσα να κάνω την ερώτηση. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι 50 δεύτερα και θα ξεκινήσουμε με αυτό. Ναι. Ωραία. Βέβαια, θα πρέπει να μην αγνοούμε και να μην αγνοήσετε κι εσείς ότι θα αντιμετωπίσετε δυσκολίες στην εφαρμογή του. Η μέχρι σήμερα πρακτική μας έχει διδάξει ότι θα συγκρουστείτε με κατεστημένα, θα συγκρουστείτε με συμφέροντα, προσωπικά, θα συγκρουστείτε με την γραφειοκρατία, θα αντιμετωπίσετε, όπως μέχρι σήμερα, προβλήματα οικονομικά στην υλοποίησή του. Και δυστυχώς θα αντιμετωπίσετε και την κρατική μηχανή που σε πολλούς τομείς, σε πάρα πολλούς τομείς, οι εξουσίες δεν είναι διακριτές. Όχι είναι της τιμαρχικής υπηρεσίας, όχι είναι του λιμεναρχείου, όχι είναι της αστυνομίας, όχι είναι δεν ξέρω ποιανού αλλού. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σύγκρουση και να υπάρχει μια κολλησιεργία και να μην προχωράμε πολλά θέματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω να το ακούσατε, κύριε Μανολίτση, και εσείς. Ναι, το άκουσα. Καλά. Νομίζω άκουσα ότι καλά. Ήταν η πρώτη ρεαλιστική πρόταση, διότι ακούσαμε πολλά θα, ακούσαμε τις δυνατότητες που έχει το νησί, όμως όταν πραγματικά τοποθετηθήκατε, είπατε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά υπάρχουν και αυτές οι προκλήσεις. Είναι αντιμετωπίσιμες, κύριε Μανολίτση, θεωρείτε? Πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και κάποια σε αυτή την αγγελματική νοοτροπία που υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση που να βελτιώνει αυτή την κατάσταση και την εικόνα που επικρατεί μέχρι σήμερα. Θα έλεγα μάλιστα ότι πιθανόν και να έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα, γιατί μέσα σε όλη τη γραφειοκρατία προστέθηκαν και κάποια προβλήματα δυσλειτουργίας που έχουν σχέση και με τον οικονομικό τομέα. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστούν δυσκολίες πράγματι στην εφαρμογή και μακάρι να έχουν ξεπεραστεί μέχρι τότε που θα αρχίσει να υλοποιείται ή να αρχίσει να εφαρμόζεται το σχέδιο αυτό της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά δεν είναι κάτι που με κάνει να είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες αυτές. Δεν θέλω να συζητήσουμε το ότι καθυστερήσαμε και κάποια πράγματα σε ένα τουριστικό νησί. Συζητάμε τώρα, το 2015, κάτω από την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Γιατί πολλά από αυτά τα οποία ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί συζητούσαμε τα αυτονόητα, κύριε Μανολίτση. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι αναφερθήκατε και στους κάρους και στις πρωτοβουλίες που παίρνετε εσείς, για παράδειγμα, όπως και την Πρωτομαγιά, για να έρθει ο κόσμος να μάθει αυτή την υπέροχη την τοποθεσία. Αλλά από την άλλη, μένουν εκεί. Μένουν μόνο πρωτοβουλίες κάποιων ανθρώπων που αγαπάνε τον τόπο τους. Και από την άλλη, ενώ βάζετε εσείς τα κάρβουνα για να ανάψει αυτή η φωτιά της προβολής, δεν γίνεται. Πώς πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα, κύριε Μανολίτση? Να το δούμε με κάποιο μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κύριε Κουνιάκη. Οι επισκέψεις καλές είναι των επισήμων και των αρμοδίων, αλλά δυστυχώς αυτές γίνονται οι επισκέψεις μόνο όταν υπάρχει κάποια εκδήλωση και όταν προσκαλούνται σε κάποιες εκδηλώσεις που εμείς προγραμματίζουμε και πραγματοποιούμε. Θα πρέπει λοιπόν να
ασχοληθούν κάπως λίγο πιο σοβαρά. Να τους απασχολήσει σαν θέμα. Και για να τους απασχολήσει σαν θέμα, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να καταστρώσουν κάποιο σχέδιο. Να συγκροτήσουν μια επιτροπή, να κάνουν μια σύσκεψη με αντικείμενο το θέμα των σκάρων, να ακουστούν απόψεις εκατέρωθεν, να συγκροθούν κάποιες επιτροπές οι οποίες θα αναλάβουν κάποιους τομείς. Mm-hmm. Και θα δώσουν μια διέξοδο και μια λύση στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει το δρυοδάσος των σκάρων και η περιοχή γενικότερα. Κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται. Εξαγγελίες, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις και τελικώς παραμένουμε στα ίδια και στα ίδια. Δεν έχει βελτιωθεί τίποτε στο θέμα των σκάρων. Εμείς σαν σύλλογος, mm-hmm. πέρα από τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε και προσπαθούμε να ανεβάσουμε περισσότερο κόσμο και να κάνουμε γνωστό το δάσος των σκάρων στο ευρύτερο κοινό και στον κόσμο, δεν έχουμε άλλα μέσα. Δεν έχουμε την κατάλληλη οργάνωση, δεν έχουμε την κατάλληλες υποδομές, δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία, δεν έχουμε την κατάλληλη χρηματικά ποσά που απαιτούνται. Mm-hmm. Αλλά και θεσμικά εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πέρα από τις προσπάθειες που κάνουμε σαν σύλλογος πλέον για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, μια και ο τίτλος μας είναι και αυτός. Mm-hmm. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια και δυστυχώς όλα επαφίεται στον πατριωτισμό των αρμοδίων, ο οποίος δυστυχώς στον τομέα αυτών δεν... Κύριε Μανουλίτση, να ρωτήσω κάτι. Υπήρξε δημόσια διαβούλευση. Δεν υπήρξε όμως, το είπε και ο κύριος Γιουργάκης, το είχε πει και στον Πρίσμα, τον είχαμε πριν μερικούς μήνες, μεγάλη ανταπόκριση. Θεωρείτε ότι αυτό έγινε επειδή δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο ή επιχειρηματίες στον τομέα της αγοράς, δεν έγινε σωστή ενημέρωση, ή θεωρείτε ότι είναι προσχηματικό και αυτό η δημόσια διαβούλευση? Εγώ, επειδή έχετε μια εμπειρία, θέλω λίγο να μιλήσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ειλικρίνη από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία πιστοποιήθηκε και από τον κύριο Γαζή και από τον πρόεδρο των ξενοδόχων, ότι να κάτσουμε όλοι μαζί να συζητήσουμε. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Και επίσης μου έκανε εντύπωση που δεν είδα και τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Λευκάδας, που θα έπρεπε να είναι εκεί με τη θεσμική του ιδιότητα, υποθέτω. Δεν ξέρω τώρα αν δεν ήρθε λόγω των προστριβών που υπάρχει με τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Εγώ τώρα το λέω αυτό δημοσιογραφικά. Απλά θεωρείτε ότι μπορεί να μπει μια φετηρία, να μπει ένα τούβλο για να ξεκινήσετε να χτίζετε αυτό το πράγμα που λέμε τουριστική ανάπτυξη και προβολή στη Λευκάδα? Πρέπει να ξεκινήσουμε άλλη αφετηρία, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει πράγματι μια προθυμία του κόσμου να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και σε διάφορες διαβουλεύσεις και σε διάφορες συσκέψεις. Υπάρχει πράγματι μια προθυμία. Όμως φαντάζομαι ότι είναι και θέμα οργάνωσης. Το πώς θα οργανώσεις κάποια συμμετοχή στη διαβούλευση, πώς θα πείσεις τους αρμοδίους να συμμετάσχουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους και πώς θα τους δώσεις κάποιο κίνητρο και κάποιο ενδιαφέρον, ούτως ώστε να τους καταστήσεις υπεύθυνους και κοινωνούς του θέματος που αφορά το νησί μας, τον τουρισμό. Εγώ δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια και την καλή πρόθεση της Επιτροπής αυτής που έκανε το σχέδιο. Mm-hmm. Όπως και εμένα μου δημιούργησε πράγματι άσχημη εντύπωση, επειδή όμως δεν ήθελα να οξύνω τα πράγματα και δεν αναφέρθηκα στις απουσίες όχι μόνο των θεσμικών παραγόντων επιμελητηρίου και αλλά θα έπρεπε να υπάρχει και μερίδα ανθρώπων που τους ενδιαφέρει και που ζουν από τον τουρισμό. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν τα προεδρία και μόνο. Θα μπορούσαν να υπάρχουν και να συμμετέχουν στη συζήτηση και να είναι ακροατές ή και ομιλητές και άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν το είδα και πράγματι μου έκανε και εμένα εντύπωση. Βέβαια, εντύπωση μεγάλη δημιούργησε η απουσία των θεσμικών παραγόντων, αυτών που θα έπρεπε να είναι εκεί και να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Θα προσέξατε ότι
εγώ απέφυγα να το σχολιάσω. Δεν το λέμε καλά κάνατε, γιατί η ουσία είναι απλά, επειδή τώρα είμαστε εδώ σε μια άλλη εκπομπή και δεν είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνουμε τη συζήτηση και όλοι θέλουμε το καλό αυτού του τόπου. Γίνεται μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν πρέπει να απαλλαγούμε και από τη συμπεριφορά, κύριε Μανολίτση, αφού εγώ τώρα τα δωμάτια μου είναι κλεισμένα ή γεμίζει η δική μου καφετέρια ή το εστιατόριό μου, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχει αυτή η λογική, το ότι εγώ πηγαίνω καλά, δεν με ενδιαφέρει, ας καούν οι άλλοι. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε λίγο συλλογικά. Και γίνεται και μια προσπάθεια να κατανοήσει και ο κόσμος εδώ που χειρίζεται αυτό το τουριστικό προϊόν, που επιχειρηματίζει στην πόλη, ότι μόνο συλλογικά θα πρέπει να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Εκτός και αν κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, τη λευκάδα των 2 μηνών ή των 3 μηνών, μόνο με τις παραλίες και ό,τι αρπάξουμε και βγάλουμε Ιούλιο, Αύγουστο και κάποιες μέρες Σεπτέμβρη. Κύριε Κουνιάκη, εγώ σε κάποιο σημείο της τοποθέτησής μου είπα ότι ένα σημαντικό πράγμα, ότι δεν υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν λέει αρκετά. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο στη Λευκάδα, το οποίο να συντονίζει τα πάντα, να συντονίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει η Λευκάδα στον τουρισμό, να συντονίζει την πολιτική που θα ακολουθήσει η Λευκάδα στην διαφήμισή της, να συντονίζει την πολιτική που θα αντιμετωπίζει και θα προβάλλει η Λευκάδα στην προβολή της και στις διάφορες παρουσίες της εκθέσεις. Αυτό όμως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα. Ναι. Είναι μία αιτία. Τώρα, πέραν από αυτό, φαντάζομαι ότι μας αφορά όλους η πορεία του τουρισμού στη Λευκάδα. Και δεν αποτελεί επανάπαυση μεμονωμένων επιχειρηματιών. Mm-hmm. Διότι εάν το σπίτι του γείτονα καίγεται, θα πρέπει να ενισχύσει και για το δικό σου. Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια άλλη αντιμετώπιση και μια άλλη πολιτική, ούτως ώστε να μας ενεργοποιήσει και να μας αφυπνίσει όλους μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι κανείς ευχαριστημένος από την εικόνα της Λευκάδας, την τουριστική, και ούτε πρέπει να αναρκούμαστε στην σεζόν των 2 μηνών, η οποία, όπως πάνε τα πράγματα, θα γίνει 45 ημερών. Σωστά. Και πιθανόν να επανέλθουμε και στην προ-15ετία σεζόν που ήταν 35 ή 40 μέρες. Έτσι, μάλιστα, θα πρέπει μάλιστα όλοι μας να είμαστε ανήσυχοι και να είμαστε συμμέτοχοι στο να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την τουριστική παρουσία και εικόνα της Λευκάδας. Μάλιστα. Κύριε Μανολίτση, νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε. Νομίζω ότι χρειάζεται και περισσότερη ενημέρωση και του κόσμου, ο οποίος θα πρέπει να δίνει το παρόν. Είναι κάτι που σας αφορά όλους ο τουρισμός. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο. Ο κύριος Μαργέλης επανέφερε πάλι την πρότασή του για την υποθαλάσσια. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μανολίτση? Θεωρείτε ότι, για παράδειγμα, γιατί λέμε τι τουρισμό θέλουμε, βάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ότι η Λευκάδα είναι ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να προσφέρει, νομίζω, μαζικό τουρισμό, δεν χωράει για να προσφέρει μαζικό τουρισμό και ψάχνουμε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαργέλης ότι από τη μία πώς συμβαδίζει το να ζητάμε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και από την άλλη να μην μπορούμε να έχουμε π.χ. κάποια διόδια 3 ευρώ για να μπορούν οι ξένοι να έρχονται στο νησί. Θα πρέπει να σας, την προσωπική μου άποψη, είμαι και εγώ αντίθετος με την κατασκευή της υποθαλάσσιας. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι ένα έργο, είναι υπερβολικό το έργο για τη Λευκάδα. Βεβαίως θα εξυπηρετήσει τη Λευκάδα, θα δώσει μία διέξοδο, αλλά θα δώσει μία διέξοδο, θα δαπανηθούν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα στοιχίσει αυτό το έργο για να εξυπηρετήσει μία περίοδο 2 μηνών. Φαντάζομαι ότι κάπου εκεί είμαστε λίγο υπερβολικοί. Τώρα, με το ενδεχόμενο ότι πιθανόν να κατασκευαστεί και. Τα 3 ευρώ, κύριε Κουνιάκη, που θα καθιερωθούν σαν διόδια, δεν θα απασχολήσουν και δεν θα επηρεάσουν τον τουρίστα ο οποίος έρχεται, ούτε τουρισμό. Θα επηρεάσουν αυτόν ο οποίος εργάζεται στη Λευκάδα και ο οποίος πηγαίνει έρχεται. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή τον απλό κόσμο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν και αυτοί που, βέβαια εκεί ήταν το έργο μεγαλύτερο και απαραίτητο, διότι υπήρχε ουρά στα φεριμπότ για την υποθαλάσσια του ακτίου.
Το ίδιο αντιμετώπισαν λοιπόν και οι εργαζόμενοι από Άκτιο και Πρέβεζα. Εκεί όμως δόθηκε λύση, τους βγάλαν κάρτες, δεν ξέρω τι κάναν, κάνουν μια συμπεριφορά διαφορετική. Μάλιστα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ανάγκη από μια υποθαλάσσια η οποία, δεν ξέρω, κάπου άκουσα ένα ποσό, δεν ξέρω, γύρω στα 80 εκατομμύρια ή μάλιστα, είναι υπερβολικό. Βέβαια είναι, πότε θα γίνει και μπορεί να γίνει και μέσα από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων. Ο κύριος Μαργίλης είπα στο συζητήσουμε δηλαδή, ας βρούμε τους, μακάρι να γίνει από δημοσίες επενδύσεις, απλά... Έχουμε ανάγκη από άλλες υποδομές, κύριε Κουνιάκη. Μάλιστα. Έχουμε ανάγκη από άλλες υποδομές. Έχουμε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι παραμελημένο. Ναι. Έχουμε με κάποιες παραλίες μας οι οποίες είναι εγκατελειμμένες. Έχουμε με κάποια... Άλλες προτεραιότητες θέλετε να πείτε. Βέβαια κύριε Μανολίτση, τίθεται πάλι το θέμα ότι αυτοί κάποιοι πόροι είναι για ένα συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή δεν είναι χρήματα, αυτό συζητήθηκε και προεκλογικά, δεν είναι χρήματα που μπορούμε να επιλέξουμε που θα τα βάλουμε. Δηλαδή είναι ή τα διεκδικείς, ή τα παίρνεις, ή τα χάνεις. Και πάνε σε κάποιο άλλο νησί. Αυτό είχε συζητηθεί προεκλογικά. Είναι μεγάλη κουβέντα όμως τώρα. Και ναι, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Πάντως, κλείνοντας, κύριε Μανολίτση, προβληματισμένος σας ακούω. Δηλαδή, κρατάτε μικρό καλάθι. Κρατάω μικρό καλάθι γιατί αφενός μας έχουν επηρεάσει όλες οι εξελίξεις. Βεβαίως. Οι οποίες επηρέασαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το νησί μας. Ναι. Και εκεί στο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης εκεί στο, που μας παρουσίασαν έχουν και κάποια νούμερα ότι πόσες αφήξεις είχαμε. Φαντάζομαι ότι αυτές οι αριθμοί αφορούν την περσινή περίοδο. Mm-hmm. Πόσες αφήξεις είχαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, οι οποίες θα πρέπει να διαφοροποιηθούν, διότι δυστυχώς με τα γεγονότα όπως εξελίσσονται οι αριθμοί είναι κατά πολύ μειωμένοι. Έτσι. Με ανησυχεί λοιπόν γιατί δεν βλέπω κάτι να προχωράει σε αυτό το νησί. Δεν υπάρχει μία βελτίωση, δεν υπάρχει μία επιμύκυνση της τουριστικής περίοδου. Δεν υπάρχει μία παρουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων που να βελτιώσουν τις συνθήκες παραμονής του τουρίστα στην Λευκάδα. Μιλάμε για το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης που θα αποτελέσει μία εικόνα του αύριο χωρίς να αντιμετωπίζουν το σήμερα. Μάλιστα. Έτσι, μάλιστα, η εικόνα της Λευκάδος σήμερα δεν είναι κολακευτική. Και όσο και αν θέλουμε να την παρουσιάσουμε εμείς κάπως, δυστυχώς μας απαγοητεύει καμία φορά. Μάλιστα. Γι' αυτό και είμαι και εγώ με αυτή την... Κρατάτε μικρό καλάθι. Κύριε Μανολίτση, ευχαριστώ πολύ για τη χρήσιμη συζήτηση. Θα ξαναμιλήσουμε και πάλι και για τις δράσεις βεβαίως του Συλλόγου. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, κύριε Μανολίτση.